7 Ιουνίου 1917. Μια νέα μεγάλη ανθρωπιστική οργάνωση, η Lions, γεννιέται στο Σικάγο των ΗΠΑ. Πέρασαν 103 χρόνια από τότε που ο ιδρυτής Melvin Jones έκανε πραγματικότητα το μεγάλο του όραμα. Σήμερα, σε όλα τα πλάτη και μήκη της γης, εκατομμύρια άνθρωποι αγωνίζονται για τη βελτίωση της ζωής των κατοίκων του πλανήτη μας. Κυρία Δασκαλάκη, έχετε εκλεγεί κυβερνήτης. Πείτε μας τους στόχους σας για τη φετινή χρονιά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ καταρχάς για την τιμή που μου κάνατε να είμαι καλεσμένη στο κανάλι σας. Και μεγάλη τιμή μου είναι το ότι με δέχτηκε, με κάλεσε η Λέσχη Αν Σάλιβαν για την παράδοση παραλαβή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Έχω στο λαϊονισμό 20 χρόνια, έχω περάσει όλα τα αξιώματα και μέσα από τον από τη μακροχρόνια αυτή πείρα μου πιστεύω ότι τώρα μπορώ να κάνω κάποια πράγματα, όχι πολύ, πάρα πολύ φωναχτά, ήρεμα και με ουσία. Ποια είναι αυτά? Πρώτα απ' όλα θέλω να συνεχίσω το έργο των προηγούμενων κυβερνητών σε ό,τι αυτοί είχαν ξεκινήσει. Και αυτά τα έργα είναι πάρα πολλά, όπως είχα πει και παλαιότερα. Έχουμε ιδρύσει εμείς οι Lions ένα ίδρυμα στη Θήβα, το Ίδρυμα Άγια Ανάργυρη για άτομα με ειδικές ανάγκες, το οποίο έχει συνεχείς ανάγκες. Έχουμε δώσει και έχουμε κάνει το πρώτο σπίτι μαζί με το Ίδρυμα Βουδούρη στο εργαστήρι που είναι στα Λιώσια. Και εκεί έχουμε συνεχή παρουσία. Κάνουμε δράσεις όπως είναι ο παιδικός διαβήτης, όπως είναι το περιβάλλον, η πείνα, ο παιδικός καρκίνος και η όραση. Σε αυτούς λοιπόν τους 5 τομείς θα επικεντρωθούμε. Όλες οι περιοχές και οι ζωνάρχες θα προσπαθήσουν να κάνουν το καλύτερο πάνω στα έργα αυτά και στους τομείς που τους έχω θα τους αναθέσω. Και εγώ προσωπικά θα ήθελα στο τέλος της χρονιάς μου να δώσω 2 βραβεία σε παιδιά τα οποία θα έχουν περάσει στις πανελλήνιες εξετάσεις από το Ίδρυμα Τυφλών και από το Ίδρυμα Κοφών Ελλάδος. Θεωρώ ότι τα παιδιά αυτά χρειάζονται θάρρος, όχι μόνο τα χρήματα, αλλά το θάρρος και τη δύναμη τη δική μας για να είμαστε συνέχεια κοντά τους και να τους προωθούμε για κάτι καλύτερο, για κάτι πιο δυνατό. Ότι έχουν έναν άνθρωπο κοντά τους που δεν τους αφήνει, δεν τους εγκαταλείπει. Αυτό θέλω να προσφέρω. Θέλω την αγάπη μου σε όλους. Θέλω όλοι οι Lions να είμαστε μαζί και ενωμένοι. Και είναι το όνειρό μου να έχουμε μια πολύ καλή χρονιά.
Θα ήθελα επίσης, λόγω της βραδιάς, να μου δώσετε και ευχές για την Ευρυδίκη Σφαγιανάκη, που σήμερα εκλέγεται πρόεδρος της Λέσκης Αν Σάλιβαν, να μου πείτε για την Ευρυδίκη. Θέλω να πω για αυτή την παράδοση παραλαβή ότι απέρχεται της διοίκησης ένας εξαιρετικός επιστήμον και άνθρωπος, ο κύριος Καρδιτσάς, και αναλαμβάνει μια υπέροχη γυναίκα. Δίνει τον καλύτερο εαυτό της, την αγάπη της στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη, και πιστεύω ότι το έργο της λέσχης της θα είναι φέτο πάρα πολύ ψηλό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Φεύγει ο κύριος Καρδιτσάς που τόσα έχει δώσει σε αυτή τη λέσχη. Πρέπει να τον ευχαριστήσουμε πολύ για το έργο του, τη μεγάλη του προσφορά σε αυτή τη λέσχη, και παραλαμβάνει τα ηνία μια γυναίκα όμορφη, έξυπνη, δυναμική, έγκριτος δημοσιογράφος σε όλα τα κανάλια, σε εφημερίδες, Ευρυδίκη Πόθος Σφαγιανάκη. Βίκη, τα συναισθήματά σου. Καλησπέρα καταρχήν, ευχαριστώ που είμαστε μαζί και είσαι μέλος και εσύ αυτής της λέσχης. Τα συναισθήματά μου είναι ανάμεικτα. Βασικά πιστεύω ότι δεν θα έχω τρακ που έχω. Νιώθω συγκίνηση πολύ μεγάλη, γιατί παραλαμβάνω από έναν άνθρωπο με τεράστιες γνώσεις, έναν άνθρωπο εξαιρετικό επιστήμονα, έναν άνθρωπο ο οποίος όλη αυτή τη χρονιά που είχαμε μια πολύ πετυχημένη πορεία έδωσε πάρα πολλά στη λέσχη μας. Όπως ξέρετε, έχουμε 4 βασικούς πυλώνες, την λέσχη, την όραση, την πείνα, τον παιδικό καρκίνο, το περιβάλλον και το διαβήτη. Ο Στέλιος Καρδιτσάς πρόκειται για έναν καθηγητή Low Visual Rehabilitation που κατά τη διάρκεια της πορείας αυτής μάθαμε πάρα πολλά για αυτόν, προσέφερε πάρα πολλά στη λέσχη. Τώρα είναι η δική μου θητεία, που πιστεύω να είμαι αντάξια συνέχειας του Στέλιου Καρδιτσά. Είμαι πολύ ευτυχισμένη γιατί καταφέραμε να έχουμε τόσο κόσμο απόψε στην παράδοση παραλαβή μας. Είναι η νέα εκλεχθήσα κυβερνήτης μαζί μας, η κυρία Ιλάιον Μαργαρίτα Δασκαλάκη. Είναι πολύ μεγάλη μας τιμή. Θέλω μέσα από αυτή την εκπομπή να ευχαριστήσω όλους τους τα μέλη μας, όλους τους φίλους Lions και εσάς που είσαστε πάντοτε κοντά μας. Ευχαριστώ και να έχουμε μια καλή, επιτυχημένη λαϊονική χρονιά. Ευχαριστώ. Ευρυδίκη, θέλω να σε γνωρίσει καλύτερα ο κόσμος, ο πολύς ο κόσμος. Σε ξέρουν, αλλά θέλω να μας πεις σαν δημοσιογράφος, να μας πεις την καταγωγή σου, να μας πεις από πού ξεκίνησες, πού ήσουν, το γάμο σου, όλα. Η καταγωγή μου καταρχήν είναι από την πολύ όμορφη Μάνη. Ξαφνικά έμαθα τη Μάνη μετά από ένα θλιβερό γεγονός, το οποίο δεν θα ήθελα να το αναφέρω τώρα. Λατρεύω το λιμένι, που έχω ένα πολύ ωραίο σπίτι φτιάξει εκεί και χαίρομαι. Άρχισα από πολύ μικρή την σταδιοδρομία μου στη δημοσιογραφία. Εντελώς τυχαία, στον ελεύθερο τύπο είχα λάβει μέρος σε ένα διαγωνισμό και με πήρε ο συγχωρημένος ο Δημήτρης Ορίζος. Κατόπιν είχα μία πορεία στον Απογευματινή, στην ΕΡΤ 10 χρόνια, στο παρασκήνιο τώρα backstage 24 hours, στον Αλφα, στο Τέμπο, σε πάρα πολλά κανάλια. Νιώθω πάρα πολύ γεμάτη, αλλά νιώθω ακόμα ότι έχω να δώσω και πάρα πολλά. Μ' αρέσουν τα κοινά, η φιλανθρωπία είναι κάτι που με εκφράζει απόλυτα. Και θέλω να πω επίσης ότι κάποια στιγμή που ένιωσα ότι δεν έχω δουλειά, δεν έχω δημοσιογραφική δουλειά, δεν είχα πολλά να κάνω μέσα στη δημοσιογραφία, πραγματικά ένιωσα και πάρα πολύ άδεια. Ευχαριστώ τον Θεό καταρχήν που μας έχει υγιείς, που μας έχει γερούς, που περάσαμε και περνάει η ανθρωπότητα αυτή τη μεγάλη δυσκολία αυτή την εποχή με τον COVID.
Εύχομαι να είμαστε όλοι δυνατοί, γεροί και να περνάμε τόσο όμορφα σαν την απόψινή βραδιά. Σας αγαπώ και σας ευχαριστώ. Εμείς αγαπάμε πολύ. Είσαι ο ήλιος και μας φωτίζεις. Αγαπητέ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Που είσαι κοντά μας και σε ευχαριστώ που είσαι μέλος αυτής της λέσχης. Και εγώ ευχαριστώ που με έχετε δίπλα σας. Είμαι πολλά χρόνια για Lions εγώ. Λοιπόν, και είμαστε η λέσχη δική μας που λέγεται Ellen Keller, που την έχω ιδρύσει εγώ. Είναι η ανάδοχος λέσχη της Ann Sullivan. Η Ann Sullivan, ξέρεις ποια είναι? Η δασκάλα, όχι, λέω. Ήταν η δασκάλα της Ellen Keller. Εγώ από μικρή είχα σκεφτεί την Ellen Keller, που ήταν τυφλή και κοφή. Και μια τυφλή και κοφή έμαθε 5 γλώσσες. Αγάπησε πολύ τους Έλληνες, ήξερε και ελληνικά. Και λέω, δεν μπορώ να κάνω εγώ κάτι που βλέπω και μιλάω, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, τι θες να σου πω άλλα, τι άλλη ερώτηση μου κάνεις? Τα συναισθήματα εδώ που είσαι τώρα... Είμαι πολύ χαρούμενη, παρόλο ότι είμαι διάθετη απόψε. Αλλά χαίρομαι πάρα πολύ για το στήσιμο, για την παρέα, για τον καλό κόσμο, τα μέλη που τα έφτιασε η Βίκη Σφαγιανάκη, η οποία φυσικά είναι... Με έχει παρακολουθήσει από τότε που έκανα την καινούρια λέσχη, το κοριτσάκι μου, και είναι υπέροχο. Έτσι. Η δική σας εκδήλωση είναι 7 Ιουλίου. 7 Ιουλίου στο Νάρκισο. Ναι. Έχω 8.30 συνήθως. Ναι. Εμείς εκεί το κάνουμε για... Επειδή δεν κάναμε το χορό με τα καπέλα, το κάνουμε με καφτάνια. Λόγω ωραία. Καλοκαιριού. Ωραία. Ναι, και το κάνουμε στον κήπο του Νάρκισου. Εγώ τα ταυτάνι μου το ετοίμασα. Όποιος έχει και γράφω, το έχω γράψει δηλαδή στο ίντερνετ, δεν είναι υποχρεωτικό, δηλαδή το τονίζω, λέω ότι είναι προαιρετικά. Γιατί το καφτάνι το φοράει όλοι. Έτσι. Λοιπόν, εύχομαι, γιατί ο λαϊονισμός είναι μεγάλη υπόθεση και βοηθάμε, έχουμε σώσει 45 εκατομμύρια από την τύφλωση σε όλη τη γη, το ξέρεις. Από την τύφλωση. Και εγώ φέτος γίνομαι πρόεδρος περιοχής, θα διευθύνω 10 λέσχες και θα είναι το θέμα... Το φετινό της δικής μου προεδρίας, ακοή και όραση. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βούλα Σαραντάρη. Σ' αγαπάμε όλοι πάρα πολύ. Και εγώ το ίδιο. Η σημερινή εκδήλωση είναι μια ιδιαίτερη εκδήλωση για τη λέσχη Ann Sullivan και μάλιστα σημαντικές προσωπικότητες από πολλούς χώρους του επίστητου, της επιχειρηματικότητας και πολλοί βεβαίως φίλοι Lions μας τιμούν σήμερα με την παρουσία τους. Θα ξεκινήσουμε την τελετή ένταξης των νέων μελών στη λέσχη μας, που θα μπολιάσουν και θα ενδυναμώσουν με τις ιδέες και τη δραστηριότητά τους το έργο της λέσχης στην επόμενη χρονιά. Και καλό, για αυτό το λόγο, τον είχα ήδη προετοιμάσει, τον αντικυβερνήτη Α, Μιχάλη Κλεισαρχάκη, για την εισδοχή. Κύριε αντικυβερνήτα, παρακαλώ. Υπάρχει ένα μότο που είπε ο ιδρυτής μας πριν 103 χρόνια. Εύχομαι όπου υπάρχει ανάγκη να υπάρχει ένας Lion να προσφέρει. Εγώ θα το παραφράσω. Εύχομαι όλοι οι Lion από εδώ και πέρα να είναι σαν τα μέλη αυτής της λέσχης. Όπου προσφέρουν, όπου βρίσκονται. Θα κρατήσω αυτό που είπατε, κυβερνήτη, με προηγούμενη κυβερνήτα, ότι είναι νέα λέσχη.
αλλά η καλή αρχή, μάλλον τα καλά μέλη από την αρχή φαίνονται. Θα προχωρήσω στην τελετή για να μην σας φάω τον χρόνο. Φίλες και φίλοι Lion και προσκεκλημένοι μας, φτάσαμε το τέλος της τελετής εισδοχής. Σας ευχαριστώ για την κατανόηση και την προσοχή σας. Είμαστε πολύ περήφανοι για το πολλαπλό μας έργο και τις δραστηριότητες που με όρεξη και ζήλο έχουμε να παρουσιάσουμε. Επιτρέψτε μου ένα επιγραμματικό απολογισμό των δραστηριοτήτων μας, πάντα στο πνεύμα του λαϊονισμού και των βασικών πυλώνων των διεθνών Lions, δηλαδή την όραση, το ζαχαρόι διαβήτη, τον παιδικό καρκίνο, το περιβάλλον και την καταπολέμηση της πείνας. Θα ήθελα εδώ με έμφαση να προσθέσω ότι έχουμε την εξαιρετική καθοδήγηση και ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου και των μελών της λέσχης μας από τους Guiding Lions, τον Lion Κωνσταντίνο Λιμπέρη, τον αμέσως προηγούμενο κυβερνήτη, και τη Lion Mary Ταξιάρχου. Η βοήθειά τους τεράστια, που χωρίς αυτούς, ομολογώ, δεν θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε. Και τώρα ο θητεύων πρόεδρος, Δόκτωρ Στέλιος Καρδιτσάς, θα ανακηρύξει τη Lion of the Year. Μια νέα μεγάλη ημέρα ξεκινάει για τη λέσχη μας, με την Προεδρία της Ευρυδίκης. Καλή δύναμη στο έργο της από τα βάθη της καρδιάς μου. Την ανακηρύσω αδιαφυσβήτητα Lion of the Year και την καλώ να έρθει να παραλάβει το βραβείο της. Η Διεθνής Οργάνωση βράβευσε όλες μου τους συνεργάτες με τα Excellence Awards. Ένας από τους συνεργάτες μου ήταν και ο εκλεγμένος άλφαντη κυβερνήτης, ο Μιχάλης ο Κλεισαρχάκης, που ήταν πρόεδρος περιοχής. Θεώρησα ότι είναι μια καλή ευκαιρία να του το δώσω. Φίλε Μιχάλη. Θέλω να καλέσω κοντά μου την Πρόεδρο Επικοινωνίας και Μάρκετινγκ, την κυρία Ζωή Πανταζίδου, μία Lion που γνωρίζω από κοντά, την αγαπώ πολύ και είναι υπεύθυνη για ένα κανάλι που προβάλλει συνεχώς, μα συνεχώς και πολλή ώρα, το έργο των Lions. Και τώρα η ηρωίδα της λέσχης. Παρακαλώ τη γραμματέα, την Lion Αμαλία Σιδερή. Την Β' Αντιπρόεδρο, Αντωνία Αραχώβα. Και τον Α, την Α Αντιπρόεδρο, Μαρία Μπακογιάννη. Τον Ταμεία της Λέσχης, την Lion Πασχαλία Γεωργοπούλου. Και τώρα η μεγάλη στιγμή της νέας Προέδρου της Λέσχης,
της Λάιον Ευρυδίκης Σφακιανάκη. Έχουν μιλήσει οι προηγούμενοι αξιωματούχοι για την προσωπικότητά της. Εγώ θα πω ότι εκτός από μία λαμπερή παρουσία, είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος και την ευχαριστώ γι' αυτό. Σας καλωσορίζω σε αυτή την πολύ ιδιαίτερη βραδιά για εμένα και νομίζω ότι όλοι το καταλαβαίνετε, όλοι, ότι είμαι συγκινημένη. Σκοπός μου και επιδίωξή μου να συνεργαστούμε αρμονικά όλοι μεταξύ μας. Εφ' εξής και με την αρρωγή των Προέδρων των Επιτροπών οραματίζομαι μια συνεργασία να είναι επιτυχής, αποδοτική και να γεννά ουσιαστικό αποτέλεσμα. Ελπίζω ότι όλοι θα είστε συνοδοιπόροι μου στη φετινή χρονιά. Μια χρονιά που πρέπει να είμαστε ακούραστοι και να συνεχίσουμε πάνω στο έργο που κατακτήσαμε μέσα σε αυτό το χρόνο ζωής μας και τις επιτυχημένες πορείες μας με κόπο αλλά και πολλή δουλειά. Κλείνοντας, θέλω να ευχαριστήσω προσωπικά τον απερχόμενο πρόεδρο, δόκτωρα Στέλιο Καρδιτσά, Στυλιανό Καρδιτσά, εξαίρετο επιστήμονα και σπουδαίο άνθρωπο, ειλικρινά σπουδαίο άνθρωπο. Πιστεύω ότι η παρουσία του στη θέση του Προέδρου της Λέσχης μας, μας θύμισε όλους, μας έκανε περήφανος. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ένας χρόνος από την ίδρυση του οράματος που είχαμε της Λέσχης μας Lions και φυσιά Αν Σάλιβαν. Με χαρά αποχαιρετούμε τον πρόεδρό μας, Στέλιο Καρδιτσά, και υποδεχόμαστε τη νέα μας πρόεδρο, την Ευρυδίκη Πόδου Σφακιανάκη, ιδρύτρια της Λέσχης μας. Της ευχόμαστε καλή επιτυχία στο έργο της. Θα είμαστε μαζί της, ώστε το έργο μας να γίνει πιο μεγάλο μαζί με τους φίλους μας που μας συνοδεύουν όλα αυτά τα χρόνια και πίστεψαν σε εμάς. Χρονιά που πέρασε ήταν επιτυχημένη για την Αν Σάλιβαν. Βοηθήσαμε αρκετά γυροκομεία. Κατά τη διάρκεια του κορονοϊού δώσαμε μάσκες σε πολλά γυροκομεία. Πιστεύω ότι ήταν για όλους μας και για όλα τα μέλη της Αν Σάλιβαν μια θετική χρονιά. Και για μας μας κάλυψε το αίσθημα της προσφοράς, που αυτό πραγματικά είναι το πιο σημαντικό από όλα. Γιατί οι Lions προσπαθούν να προσφέρουν σε όλο τον κόσμο με 3 εκατομμύρια μέλη. Αισθάνομαι πολύ χαρούμενη και περήφανη γιατί θα βρεθώ στην πραγμάτωση του ονείρου ενός νέου ανθρώπου που πριν από 100 και χρόνια, δηλαδή το 1917 στις 7 Ιουλίου, σκέφτηκε κάτι πολύ απλό, αλλά πολύ ελληνικό, παρόλο ότι ήταν από το Σικάγο, σκέφτηκε το εν τη ενός ίσχυς. Δηλαδή, αντί να υπάρχουν μικρές λέσχες με φιλανθρωπικό έργο, να τις ενώσει σε μια οργάνωση, μεγάλη φιλανθρωπική, με κύρος.
Και μια ωραία φίλη μας, φίλη το Lions, η επιχειρηματίας Κέλλη Μαρινάκη, μια πολύ όμορφη κυρία, ήρθε σήμερα να τιμήσει τη βραδιά των Lions. Καλησπέρα και από μένα. Ήρθα εδώ σήμερα γιατί θέλω να μοιραστώ τη χαρά με την κυρία Ευρυδίκη Πόθου Σφακιανάκη. Δίνεται η αλλαγή του Δέλτα Σίγμα από τον κύριο Καρδιτσά στην κυρία Πόθου Σφακιανάκη. Είναι μια δυναμική γυναίκα και πιστεύω ότι η λέσχη αυτή θα πάει πάρα πολύ καλά. Εύχομαι κάθε επιτυχία. Ευχαριστώ. Τώρα είμαστε στην μετά καραντίνα εποχή που, όπως ξέρεις, κλείσαν τα θέατρα. Ήταν τα πρώτα που κλείσαν τα θέατρα και τα τελευταία που ανοίγουν. Λοιπόν, το χιτήριο από την 1η Ιουλίου και μετά έχει ένα full πρόγραμμα θεατρικό. Έχει κάθε Δευτέρα και Τρίτη το Δάνειο με τον Σωτήρη Χατζάκη και τον Δημήτρη Μιλωνά. Έχει κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το υπέροχο μου διαζύγιο με την Αλεξάνδρα Παλαιολόγου. Τις Πέμπτες έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα παράσταση με μια καινούρια ομάδα πολύ αξιόλογων παιδιών που λέγεται Το Πρόβατο. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή έχουμε τη Ζωή Μετά που είναι σε κείμενα του ΑΡΚΑ με τη Σοφία Βογιατζάκη, τον Γιώργο Γιαννόπουλο, τον Θανάση Βυσκαδουράκη, τον Πέτρο Μπουσουλόπουλο, ποιον ξεχνάω, τον Χρήστο Τρυπόδη, τον Αγορά που έχει κάνει και τη σκηνοθεσία. Έχουμε stand-up comedy με το Στέλιο Ανατολίτη. Έχουμε πάρα πολλά ωραία πράγματα και το χιτήριο είναι πραγματικά είναι αυτό που ήθελα να είναι και έτσι όπως το έχω ονομάσει και εγώ, σημείο πολιτισμού. Μια καρδιά που χτυπά δυνατά πολιτιστικά στην Αθήνα. Πες μας και για σένα τι θα κάνεις το χειμώνα. Εγώ το χειμώνα θα ασχοληθώ πάρα πολύ με το χιτήριο. Ετοιμάζουμε πολλές παραστάσεις. Αν βρω το περιθώριο και το χρόνο, μπορεί και να παίξω στο θέατρο. Δεν είναι 1000% σίγουρο, γιατί είναι τόσα πολλά αυτά που πρέπει να συντονιστούν, που δεν ξέρω αν θα το προλάβω. Η επιθυμία μου είναι να το κάνω όμως. Βάσια, είσαι πολύ αγαπημένη πολλών Ελλήνων. Στην τηλεόραση γιατί δεν σε βλέπουμε? Παλιά ήσουν συνέχεια. Τι να σου πω, όχι, δεν ήμουν ποτέ συνέχεια. Μπορεί να έχεις την αίσθηση ότι ήμουνα, αλλά δεν ήμουν ποτέ συνέχεια. Εγώ την τηλεόραση την έχω αντιμετωπίσει πάντα λίγο επιφυλακτικά. Γιατί θεωρώ ότι είναι ένα πάρα πολύ δυνατό μέσο και ότι πρέπει να την αντιμετωπίζεις με λίγο σύνεση, με πολύ σύνεση. Η τελευταία μου δουλειά, η τηλεοπτικά, ήταν το τατουάζ. Ήτανε πέρσι. Θέλω τα πράγματα που κάνω να είναι πάρα πολύ καλά, να είναι επιλεγμένα και να περνάω καλά. Αυτό είναι το κυρίως κριτήριό μου. Βιοπαθολόγος δεν είστε? Βιοπαθολόγος, ναι. Ακριβώς, για πείτε μας κάτι. Και έχω και ένα κέντρο αισθητικής. Θα έρθουμε, το χρειαζόμαστε. Δίπλα μου μια δημοσιογράφος, παρουσιάστρια, το όνομά σου. Συγχαρητήρια, είμαι η κυρία Τσιτσόνη. Συγχαρητήρια, βλέπω την εκπομπή σου. Συγχαρητήρια για την υπέροχη βραδιά που είστε όλοι εδώ. Είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι ανάμεσά σας. Ευχαριστούμε. Πάω από εκεί. Χριστίνα Γραμματικοπούλου. Καρακίτσου. Είναι η γραμματέας της Λέσχης Χέλεν Κέλλερ. Η Ταμίας. Ταμίας, το ίδιο, εντάξει. Εύχομαι μια καλή λαγιονική χρονιά στις Λέσχη μας και στην Λέσχη την Άννη Σάλιβαν και κάθε καλό στην πρόεδρο την καινούργια, την Βίκη της Σφακιανάκη. Πιο δίπλα, όλα τα κορίτσια τα όμορφα είναι στη Χέλεν Κέλλερ, δεν ξέρω αν το βλέπετε. Λοιπόν, Λένα Κολοκυθά στην ΕΡΤ. Ευχή για τη Βίκη. Συγχαίρω τη Βίκη, φίλη καρδιάς χρόνων, συνάδελφος από την ΕΡΤ, ότι έφτιαξε μία λέσχη που νομίζω θα είναι πρότυπο για τις υπόλοιπες. Τη συγχαίρω ειδικά για την αφιέρωση στο Δαφνί. Βίκη, δεν έχω κάτι άλλο να πω, είμαι πολύ συγκινημένη με όλα αυτά που είπες. Μας κάλυψες, σου εύχομαι καλή άνοδο σε όλα. Βούλα Σαρατάρη, Βούλα Σαρατάρη. Παναγία μου. Αμάν. Είμαι πολύ ευτυχισμένη απόψε, διότι πραγματοποιήθηκε ένα όνειρο. Κάναμε μία λέσχη, η Έλεν Κέλλερ έγινε η νονά της Αν Σάλιβαν, της δασκάλας της. Και μ' αρέσουν όλα τα άτομα αυτά που είναι απόψε εδώ, διότι έχω καταλάβει ότι έχουν δώσει την ψυχούλα τους και θα κάνουν ένα μεγάλο έργο
που θα είναι μετά από την Έλεν Κέλλερ φυσικά, η καλύτερη λέσχη. Δημήτρης Χατζημιχάλης, έγκριτος δικηγόρος. Την ευχή σας. Μπράβο στη Βίκη Σφακιανάκη, μπράβο στους Lions, που με αυτή τη λέσχη ξεκινάνε έναν αγώνα προσφέροντας κοινωνικό έργο που τόσο πολύ η χώρα μας έχει ανάγκη. Ρένα Βλάχου, μέλος των Lion, συγχαρητήρια στην Ευρυδίκη και της εύχομαι κάθε επιτυχία στο έργο της. Τις ευχές μου στην Αν Σάλιβαν. Καλή θητεία σε όλο τα νέα μέλη που μπήκαν τώρα. Εύχομαι καλή σταδιοδρομία και καλή τύχη στην λέσχη μας, Αν Σάλιβαν, με πρόεδρο την Βίκη Σφακιανάκη. Νομίζω ότι φέτος η λαονική χρονιά μας θα είναι εξαιρετικά και πολύ μεγάλη επιτυχία. Να προκόψει, να είναι ήρεμη, να προοδεύσει σε αυτό και σαν νότερα να γίνει και κυβερνήτης. Εγώ θέλω να τη δω πολιτικό. Πολιτική θέλαμε πολύ, αλλά δεν βλέπω να στεριώνουμε. Γιατί η λέξη πολιτικό στην εποχή μας είναι λίγο έννοια περίεργη. Πρέπει να είσαι και λίγο τυχοδιώκτης για να είσαι πολιτικός. Σ' αρέσει το σαξόφωνο. Άγγελος Καλαβριτινός. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Μου αρέσει όπως παίζει ωραία. Φίλος μου. Εύχομαι επί των ημερών της Προεδρίας της να λάμψει η λέσχη μας. Και είμαι σίγουρη ότι θα γίνει αυτό. Αφού είσαι εσύ λάμπη, είσαι ήλιος, κούκλα, είναι εκείνη. Και εκείνη και εσύ. Και ο δερματολόγος μου προσωπικός. Αυτός ευθύνεται για τα νιάτα μου και την ομορφιά μου. Γιάννης Πέρος, Μαραζλή 3. Ας κάνουμε και λίγο διαφήμιση. Πες μου, Γιάννη, για την Ευρυδίκη. Να πω, ναι, καλή επιτυχία. Όλα τα καλά. Σ' αρέσουν οι Lions, πρώτη φορά έρχεσαι. Ναι. Ναι. Mm-hmm. Εγώ θέλω να σε κάνω ωραία. Μέλος μας. Ευχαριστώ πολύ, μεγάλη μου τιμή. Σε εύχομαι κάθε καλό. Γεια σας. Μια ευχή εδώ για την καινούργια λέσχη. Κοιτάξτε, είπαμε από την αρχή ότι αυτή η λέσχη θα εξελιχθεί σαν η λέσχη η οποία θα είναι όχι η καλύτερη λέσχη του θέματος, αλλά θα είναι το πρότυπο λέσχης του λαϊονισμού. Είδατε σήμερα μια εξαιρετική οργάνωση, μια εξαιρετική τελετή εισδοχής μελών, μια εξαιρετική τελετή παράδοσης παραλαβής του Δέλτα Σίγμα. Ακούσατε τη χρονιά που πέρασε, που για μια λέσχη μιας χρονιάς οι δράσεις οι οποίες έκανε είναι όχι μόνο πάρα πολλές, αλλά νομίζω ότι είναι ξεπέρασε και τη κάθε δική μου προσδοκία σαν guiding lion της λέσχης. Έχω πίστη σε αυτή τη λέσχη και πιστεύω ότι τα επόμενα χρόνια θα είναι η λέσχη εκείνη η οποία θα πρωτοστατήσει και θα δώσει τους αυριανούς ηγέτες στο θέμα μας. Να πω μια καλή λαϊονική χρονιά να έχει όλη η λέσχη με πολλές δράσεις και προσφορά. Ξέρω ότι βοηθάς πολύ αυτή τη λέσχη. Έχεις αναλάβει για 2 χρόνια σας να τη βάλεις σε δρόμο. Όλες. Σας αγαπάω όλες και όλους. Και εμείς αγαπάμε πολύ και σε ευχαριστούμε για ό,τι κάνεις για τη λέσχη. Καλησπέρα. Εύχομαι η λέσχη να είναι δημιουργική, να κάνει πάρα πολλές δράσεις. Έτσι κι αλλιώς αποτελείται από άτομα αναγνωρισμένα στην τοπική κοινωνία με διάθεση για προσφορά. Και τη νέα χρονιά της λέσχης Αν Σάλιβαν, εύχομαι να έχουν το ίδιο πάθος όπως και πέρυσι, όπως και γεννήσατε την πρώτη χρονιά, την παρθενική χρονιά σας. Όρεξη για δράση και προσφορά, γιατί πραγματικά η κοινωνία μας έχει ανάγκη της δράσης και προσφορά όλων μας. Εύχομαι η λέσχη να γίνει πρότυπο όλων των άλλων λεσχών στην Ελλάδα. Γιατί πράγματι η οργάνωση σήμερα μας έδειξε ότι θα γίνει μια λέσχη πολύ δυνατή και σωστή. Σε ευχαριστώ που με κάλεσες. Εγώ ευχαριστώ που ήρθες. Σε αυτή την καταπληκτική εκδήλωση. Το Lions, Αν Σάλιβαν. Λοιπόν, έχω δίπλα μου και τον κύριο Αλικανιώτη, πρώην σύμβουλο, πρώην... Πείτε μου τον τίτλο σας. Τον τίτλο. Αμέσως προηγούμενος πρόεδρος του Συμβουλίου των Κυβερνητών. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ για το έργο σας. Πείτε μας τις ευχές σας για τη λέσχη. Πραγματικά με εντυπωσίασε. Επειδή παρακολουθώ τα δρόμενα στο λαϊονισμό, ήξερα ότι είναι μια λέσχη δραστήρια, αλλά δεν μπορούσα να φανταστώ τόσο πολύ.
Όπως δήλωσα και στην πρόεδρο και στην Guide Lion, τη φίλη μου τη Μέρη, ότι τα τελευταία χρόνια είναι ίσως η μοναδική τελετή παράδοσης που έγινε με όλους τους τύπους. Σας ευχαριστούμε πολύ. Αυτό βέβαια δεν οφείλεται μόνο στην Guide Lion και στις οδηγίες, οφείλεται και στο έμψυχο υλικό της Λέσχης, που πραγματικά έχει ενστερνιστεί το σκοπό για τον οποίο υπάρχει. Ευχαριστούμε πολύ. Μια δήλωση από εσάς. Είμαι η Ελένη Αλικανιώτη. Έχω κάνει πρόεδρος ταμείας του θέματος. Πραγματικώς εντυπωσιάστηκα και για την εμφάνιση και για την ποιότητα των μελών σας. Το όνομά σας. Και είμαι και για την εμφάνιση και για την ποιότητα των μελών. Διότι... Σύζυγος. Διότι όλα βοηθούν. Λάιον βέβαια. Μάλιστα. Όλα βοηθούν. Μάλιστα. Σας εύχομαι καλή επιτυχία, καλή συνέχεια και θα πάρουμε παράδειγμα από εσάς να γίνουμε καλύτεροι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συγχαρητήρια. Ναι, είναι το όνομά σας, επίθετό σας. Ο Άγγελος ο Πολυλάς είμαι, κληρωμένος Β' αντικυβερνήτης. Ναι. Έχετε εκλεγεί. Μάλιστα. Στη θέση του Β' αντικυβερνήτη, η Λαϊονική Χρονιά. Να σου πω και από μένα τα συγχαρητήριά μου. Έχετε μια καταπληκτική λέσχη, πολύ δυναμική, με πολύ αξιόλογα στελέχη και περιμένουμε να δούμε και πολλά ακόμα από εσάς. Συγχαρητήρια, καλή συνέχεια. Κυρία Δασκαλάκη, προηγουμένως μου έδωσε ένα τίτλο. Πρόεδρο επικοινωνίας, τον τελόκαλα. Σωστά, σωστά. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα εδώ, τη βραδιά μας πώς τη βλέπετε? Είναι εξαιρετική, είναι όπως θα ήθελα πραγματικά να είναι όλες οι εκδηλώσεις του θέματος και γι' αυτό ακριβώς έχω επιλέξει μέλη από τη λέσχη σας για να έχουν αυτό τον τίτλο και, και να το αξιοποιήσουν στο έπακρο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Ο κύριος Τζεβελέκος να μας πει την ευχή του. Να είστε πάντα καλά, να ευχαριστείτε τον κόσμο που διασκεδάζει μαζί σας βλέποντάς σας και ό,τι επιθυμείτε προσωπικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Α. Και η Ντόρα Τζεβελέκο, νέο μέλος στο Lions. Είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι νέο μέλος εδώ και εύχομαι να βάλω και εγώ το λιθαράκι μου στο έργο της Λέσχης. Ευχαριστούμε πολύ που βοηθήσατε. Και τη Γεωργία. Έχω δίπλα μου την κυρία Στενιώτη που σήμερα φροντίζει για το catering. Η εταιρεία σας πώς λέγεται? Sunday's Catering. Μετά είμαστε στο χώρο 25 χρόνια στην υπηρεσία τροφοδοσίας φαγητού. Παράλληλα όμως έχουμε κάνει και μία υπηρεσία που αφορά το διαβήτη με φαγητά φρεσκομαγειρεμένα και παραδόσεις κατοίκων. Ανθρώπους που έχουν πρόβλημα με το διαβήτη, άνθρωποι που θέλουν να χάσουν βάρος, προσέχουν τη διατροφή τους, σε συνεργασία με το Χαροκόπιο Πανεπιστήμιο και με έρευνες και μελέτες που έχουν γίνει και έχουν πιστοποιήσει ότι αυτά τα φαγητά είναι κατάλληλα για όλους. Όχι τη βραδιά μας πώς τη βλέπετε? Είναι πάρα πολύ ωραία, είναι μια ευχάριστη όλη ατμόσφαιρα. Και πάρα μια ευχή για την Ευρυδίκη. Τα καλύτερα. Τα καλύτερα. Τα καλύτερα, να τις πάνε όλα καλά. Είναι άξια, είναι αξιαγάπητη. Το έχει, πιστεύω. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ για όλα. Και εγώ ευχαριστώ. Άγγελος Καλαβριτινός, για πες μου για σένα. Πώς την είδες τη βραδιά? Η βραδιά ήταν εκπληκτική. Σε ευχαριστώ σε αυτόν τον ωραίο χώρο. Τη βραδιά των Lions που με κάλεσες. Με τόσο ωραίο κόσμο. Μου άρεσε που έπαιξα με τη συντροφιά τους. Την ωραία μουσική, τα τραγούδια. Από σένα και το συνεργείο σου, όλη η κάλυψη. Ευχαριστώ. Για πες μου για σένα, τις σπουδές σου γύρω από τη μουσική. Εγώ εντάξει, είμαι χρόνια στη μουσική, έχω σπουδάσει στα Οδεία, έχω σπουδάσει και στη μουσική στα κέντρα και παντού, έχω γυρίσει στο εξωτερικό, Αμερική, όλα τα κράτη, έχω πάει και στο Ναϊρόμπι στην Κένια που είναι σπανική. Πας σε όλες τις εκδηλώσεις που θα σε καλέσουν. Λοιπόν, Άγγελος Καλαβριτινός, το τηλέφωνο του από κάτω. Και δίπλα μου η κυρία Αράχοβα, μέλος της Λέσχης Αν Σάλιβαν, που παρουσίασε όλη τη βραδιά σήμερα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, ήσουν καταπληκτική. Η ζωή μου, εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν μια σημαντική βραδιά, νομίζω, για όλους μας. Με την αλλαγή της Κυτάλης, με το καινούριο Προεδρείο και το καινούριο Διοικητικό Συμβούλιο, που είναι μεγάλη χαρά που θα συνεργαστούμε όλοι μαζί. Και μάλιστα από εσύ και η Ευρυδίκη πλέον αναλαμβάνετε και πιο κεντρικούς ρόλους στην ευρύτερη περιοχή του θέματος. Νομίζω ότι με βάση τις αρχές του ανθρωπισμού και της προσφοράς μπορούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για τον συνάνθρωπό μας. Έχω δίπλα μου τον απερχόμενο πρόεδρο των Lions, τον γνωστό οφθαλμίατρο Στέλιο Καρδιτσά. Πείτε μας τον απολογισμό σας για τη χρονιά.
Φέτος συμπληρώσαμε ένα χρόνο θητείας. Είναι η πρώτη χρονιά από την ίδρυση της Λέσχης Ann Sullivan. Η Ann Sullivan που ήταν η δασκάλα της Helen Keller και είναι το σύμβολο της σχέσης δασκάλου προς μαθητή, δηλαδή της Ann Sullivan προς την Helen Keller. Η Helen Keller είναι η ανάδοχος Λέσχη, της νέας Λέσχης Ann Sullivan που λειτουργεί από τον Ιούνιο του 2019. Είχα την τιμή να είμαι ο πρώτος πρόεδρος της Λέσχης και σήμερα είχαμε τον απολογισμό της πρώτης χρονιάς, δηλαδή τώρα που κλείσαμε τη βρεφική μας ηλικία, και παραδίδω με μεγάλη μου χαρά και μεγάλη περηφάνεια την προεδρία στη διακεκριμένη δημοσιογράφο, την Ριδίκη Πόθου Σφακιανάκη, πιστεύοντας ότι μπορεί να συνεχίσει το έργο που κάναμε αυτή τη χρονιά, μπορεί να, θα έλεγα, ανυψώσει και να απογειώσει με τη δημοσιογραφική της εμπειρία και τις γνώσεις στο θέμα της επικοινωνίας, και ουσιαστικά η Lions, που είναι η μεγαλύτερη ανθρωπιστική οργάνωση σε όλο τον κόσμο, να, με ανιδιοτελείς σκοπούς να φτάσει στο υπέροχο αυτό έργο της. Όπως ήταν θαύμα αυτό, ο κόσμος δεν το ξέρει, είναι ευρέως γνωστό, δεν είναι ευρέως γνωστό, ότι η Ann Sullivan ήταν η δασκάλα της Helen Keller, ήταν η δασκάλα ενός κοριτσιού το οποίο όταν ήταν 19 μηνών δεν έβλεπε, δεν άκουγε, δεν μιλούσε και έκανε το θαύμα της ως δασκάλα. Αυτό νομίζω λέει πάρα πολλά και είναι το σύμβολο των ανθρώπων με ειδικές ανάγκες, το σύμβολο των ανθρώπων που έχουν ισχυρή θέληση, το σύμβολο των ανθρώπων που έχουν υπομονή και επιμονή και πετυχαίνουν τους στόχους τους. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ σαν μέλος της Λέσχης θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και όλα τα μέλη για το χαμόγελο, για την αγάπη, για τη μεγάλη αγκαλιά που έδωσε σε όλη τη Λέσχη. Μας έδωσε σε σκοπό στη ζωή μας, μας έδωσε σε προτεραιότητες, αξίες. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για ό,τι έκανε στη Λέσχη. Και εγώ ευχαριστώ πολύ και ειλικρινά είμαι συγκινημένος. Ήταν μια πολύ δημιουργική χρονιά και πετύχαμε πολλά πράγματα τα οποία μπορούν να συνεχιστούν και να φτάσουν ακόμα πιο ψηλά. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ είμαι μία από τις ιδιοκτήτριες του χώρου. Η άλλη ιδιοκτήτρια είναι η Έμα Στανοϊλοβίτς, είναι κολλητή μου φίλη και μαζί έχουμε ανοίξει αυτό το χώρο. Τη μαδεροθεραπεία τη φέραμε εμείς για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Είμαστε το πρώτο κέντρο μαδεροθεραπείας στην Ελλάδα, όπως και η πρώτη ακαδημία, για την οποία κάνουμε σεμινάρια στους επαγγελματίες, γιατί θέλουμε να απλωθεί παντού. Η μαδεροθεραπεία είναι ένα μασάζ με ξύλινους πλάστες. Η προέλευσή της είναι από την Κολομβία. Και αυτό που εμείς ανακαλύψαμε, γιατί το είδαμε στο εξωτερικό, το κάναμε στο εξωτερικό και αποφασίσαμε να το φέρουμε στην Ελλάδα. Αυτό που τα καλά της μαδεροθεραπείας είναι ότι είναι ένα μασάζ με το οποίο μπορεί να χαλαρώσεις, αλλά παράλληλα να δυνατήσεις, να εξαλείψεις την κυταρίτιδά σου, να ενεργοποιήσεις το μεταβολισμό σου, να κάνουμε σύσφυξη, να ενεργοποιήσουμε το έντερό μας και γενικώς να προσφέρουμε όλα αυτά τα φυσικά πράγματα, γιατί είναι 100% φυσικό στη γυναίκα. Μαζί με τη μαδεροθεραπεία, εμείς συνδυαστικά κάνουμε και μαγικές σακούλες, οι οποίες ο συνδυασμός τους βοηθάνε πάρα πολύ σε όλα αυτά τα πράγματα που είπαμε. Στο αδυνάτισμα, στη σύσφυξη, στην ενεργοποίηση του εντέρου, του μεταβολισμού, της καλής κυκλοφορίας του αίματος και μπορεί να εφαρμοστεί σε όλο το σώμα. Βρισκόμαστε στη Σκουφά, 77 στο Κολωνάκι, και αυτό θα θέλαμε όλες οι γυναίκες να μπορούν να έχουν τη δυνατότητα να το δοκιμάσουν. Γι' αυτό και οι τιμές μας είναι πολύ καλές σε σχέση με αυτό που έχουμε φέρει στην Ελλάδα. Ελάτε να το δοκιμάσετε. Ελάτε να δοκιμάσετε και τη μαδεροθεραπεία στο πρόσωπο, που επίσης ενεργοποιούμε ελαστίνη και κολαγόνο φυσικά στο πρόσωπο. Θα δείτε μεγάλη διαφορά από την πρώτη φορά που θα το εφαρμόσετε στο πρόσωπό σας. Λιένουμε τις ρητίδες, διώχνουμε το διπλοσάγωνο
και όλα αυτά και σηκωνόμαστε σαν έχουμε κοιμηθεί πάρα πολλές ώρες, ξεκούραστοι. Το ίδιο βέβαια συμβαίνει και με τη μαγική σακούλα που κάνουμε σε συνδυασμό με τη μαγνητοθεραπεία του σώματος. Έχετε ξεπριστεί, έχετε σηκωθεί ανάλαφροι και μπορείτε να συνεχίσετε τις δραστηριότητές σας άνετα. Και βέβαια το μαγικό, γι' αυτό λέγεται και μαγική σακούλα, χάνετε, μπορείτε να χάσετε άμεσα σε όλο σας το σώμα από 6 μέχρι 26 πόντους σε μία συνεδρία. Και οι πόντοι μας παραμένουν άμεσα, παραμένουν μόνιμοι και είναι άμεσοι. Ελάτε να μας γνωρίσετε, Σκουφά 77 στο Κολωνάκι, Λαμπέλα Σινιώρα, μαδεροθεραπεία. Σας χαιρετώ από πιο ρομαντικό νησί της Ελλάδας, την όμορφη Σαντορίνη. Εδώ, από όλο το κόσμο, έρχονται οι ερωτευμένοι και αυτοί που θέλουν να ερωτευτούν. Φέτος υπάρχει σπάνια δυνατότητα να κάνετε το πιο όμορφο διακοπές στην ζωή σας, με αγαπημένο σας πρόσωπο ή με την οικογένειά σας, σε πιο όμορφο και μαγικό μέρος της Σαντορίνη στην Ία, με έκπτωση 50%. Θέλω να σας παρουσιάζω δύο παραδοσιακές βίλες που βρίσκονται ακριβώς πίσω από γνωστούς μήλους της Ίας, με θέα ηλιοβασίλεμα. Η πρώτη βίλα λέγεται Αγάπη και είναι τέλεια για παρέα 4 ανθρώπων ή για μια οικογένεια με παιδιά. Και δεύτερη βίλα λέγεται Πόθος και είναι φανταστική για ένα ερωτευμένο ζευγάρι. Από την βεράντα της φαίνεται το πιο μαγικό ηλιοβασίλεμα στις Σαντορίνης. Και θέλω να σας προτείνω φανταστική φωτογράφηση και βιντεογράφηση σε καταπληκτικές τιμές. Ελάτε, σας περιμένω, Διάνα Παθητού. Γεια σας από Δερμομακιγιάζ και Χριστίνα Μαυράκη. Έχω τη φίλη μου την Όλγα εδώ. Σήμερα λοιπόν είστε στο χώρο μου για να σας δείξουμε μια εφαρμογή σε αποκατάσταση φρυδιών εδώ στην Όλγα, η οποία όταν τις βγάλω από την κρεμούλα που έχουμε βάλει, γιατί θα σας πω τη διαδικασία πώς ακριβώς εξελίσσεται μια τέτοια εφαρμογή, αν και νομίζω λίγο πολύ περισσότερες γυναίκες είστε μέσα στο... έχετε μια ιδέα σχετικά με ότι είναι αποκατάσταση φρυδιών. Άρα λοιπόν, βλέπουμε ότι εδώ έχουμε βάλει την κρεμούλα, την αναλυτική, ώστε η εφαρμογή να μην έχει κάποια αίσθηση δυσάρεστη. Κατά τη διάρκεια των εφαρμογών χρησιμοποιούνται και άλλα αναλυτικά υλικά. Όλα λοιπόν, να δείξουμε ότι αυτό το φρύδι είναι ένα άτομο φρύδι, όπου εδώ η φίλη μας η Όλγα θέλει να το φτιάξει ένα όμορφο, αν της ταιριάζει, να της πηγαίνει. Έχεις κάποια προτίμηση σε σχέση με το πώς θα το επιθυμούσες? Φυσικό. Είπε τη μαγική λέξη. Η αλήθεια είναι ότι αν το δερμομακιγιάζ έχει κάνει μία πορεία μέσα σε αυτή τη δουλειά για το οποίο έχω γίνει γνωστή, είναι ακριβώς γιατί αυτό που προσπαθώ πάντα να κάνω είναι να αποδίδω με τον πιο ρεαλιστικό τρόπο τα φρύδια τα οποία φτιάχνω. Πολλές φορές ακούω τεχνικές. Μου λένε, τι τεχνική θα κάνεις, μακρομπλέιντινγκ, πουδρέ. Εγώ λοιπόν και λέω, και τους λέω, παιδιά, αφήστε τη γρέ, πουδρέ, microblading, να είναι φυσικά. Να βλέπεις μια γυναίκα που έχει κάνει τα φρύδια της και να λες, ωραία φρύδι, φυσικό.
να έχει αρχή, μέση και τέλος, να μην έχει καμία υπερβολή, γιατί έχεις δει όλη την κυκλοφορία, έτσι δεν είναι. Ναι. Κάτι μαύρο, κάτι πολλά, έντονο και γωνίες. Και παιδιά, αφήστε τις γωνίες, τα φρύδια δεν ξεκινάνε ούτε με ίσια, ούτε με γωνίες φτιάχνονται. Πρέπει να έχουν μια φυσικότητα και κυρίως να σας γλυκένουν. Να δείξουμε λοιπόν τι θα κάνουμε στην Όλγα. Θα μας βοηθήσει ο εξαιρετικός καμεραμάν Παναγιώτης να κάνει ένα ζουμάρισμα κοντά στο φρύδι. Όλγα θα μας κοιτάξει εκεί. Γιατί θέλουμε, Παναγιώτη, να δείξουμε το αποτέλεσμα. Το οποίο αποτέλεσμα θα είναι εξαιρετικό. Ωραία. Άρα λοιπόν, αυτό που θα κάνουμε είναι αρχικά να πάρουμε ένα όμορφο σχέδιο. Ξεκινάμε. Σε αυτή τη φάση εδώ έχουμε κάνει το σχέδιο των φρυδιών. Εδώ θα περιεκτολογήσω λίγο και θα πω ότι τα σχέδια στα φρύδια τα οποία κάνω είναι σχετικά μια πολύ γρήγορη διαδικασία για μένα. Ο λόγος είναι ότι έχω περάσει σε αυτές τις εφαρμογές υπηρετώντας τη ζωγραφική για τη Σχολή Καλών Τεχνών. Σημαίνει λοιπόν ότι αυτό για μένα είναι κάτι το οποίο ενώ σε σχέση με το σχέδιο των φρυδιών, που είναι χρονοβόρο για κάποια κορίτσια, στη δική μου περίπτωση οι άξονες και τα μετρήματα βγαίνουν πάρα πολύ γρήγορα, γιατί ακριβώς όταν έχεις κάνει πάρα πολλά σχέδια στη ζωή σου, αυτό είναι το μόνο πράγμα το οποίο μπορείς να βγάλεις απευθείας με λίγες κινήσεις και με ένα μάτι πολύ εκπαιδευμένο. Θέλω να πω ότι σε αυτή τη φάση, πάντα όταν γίνεται το σχέδιο, μάλλον να μην πω πάντα, να πω ότι αφορά εμένα, σε ό,τι εμένα αφορά. Ένα μολύβι το οποίο μας βοηθάει να παίρνουμε το σχέδιο δεν μπορεί να είναι ποτέ κομψό σε σχέση με αυτό που θα δείτε ως αποτέλεσμα, γιατί εδώ κάνουμε απλά ένα γέμισμα, μία σκίαση για να δώσουμε shape, σχήμα. Αργότερα αυτό γίνεται πάρα πολύ τελικάτο γιατί το εσωτερικό γεμίζεται με τρίχες, με έναν τρόπο που οι τρίχες έχουν μία απόδοση πάρα πολύ φυσική, πράγμα το οποίο θα σας δείξουμε στην εξέλιξή του. Άρα λοιπόν θα ήθελα να γίνει ένα κοντινό στην Όλγα να δουν το σχέδιο. Εμείς έχουμε συμφωνήσει ότι αυτό το σχέδιο της πηγαίνει. Κάτι ακόμα να πω. Πολλές φορές κάνοντας ένα σχέδιο, η πρώτη εντύπωση που δίνεται είναι ότι αυτό είναι κάπως μεγάλο. Εγώ αυτό που κάνω είναι στις εφαρμογές μου να μην κάνω ποτέ μεγάλα φρύδια, να έχουν πάθος. Θεωρώ ότι η απόδοση του φυσικού έχει να κάνει με ένα φρύδι το οποίο δεν έχει ούτε πολύ μεγάλο πάθος, ούτε πολύ έντονα κοψίματα, αλλά κυρίως είναι αυτό που μπορεί κάποιος να δει και να θεωρήσει ότι μου πηγαίνει, το βλέπω και τη γλυκένει την κοπέλα. Γιατί αυτό που είναι πολύ σημαντικό στην τελική είναι, όταν τελειώσει η εφαρμογή, να είναι όμορφα τα κορίτσια. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο ζητώ πάρα πολύ να το κάνω και νομίζω ότι όλες είναι ευχαριστημένες. Θα είσαι πολύ ευχαριστημένη, θα το δεις. Άρα λοιπόν, από αυτή τη φάση περνάμε στην επόμενη, που είναι να πάρω το περίγραμμα με ένα ειδικό χειρουργικό μαρκαδόρο. Εδώ βλέπουμε έχει αρχίσει η εφαρμογή. Αρχίζω λοιπόν και δημιουργώ τριχάκια με έναν τρόπο. Αυτό που βλέπετε ως σκούρο είναι το μελάνι που απλώνει σε κάθε μία τρίχα την οποία εγώ τραβάω και σκουπίζοντας θα δούμε να μου καλύπτονται μικρά γλυκά όμορφα τριχάκια. Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής βάζουμε ένα αναλγητικό υγρό κατά το οποίο όλα αυτό το οποίο σου βάζω αυτή τη στιγμή εσένα θα σου δίνει την αίσθηση ότι λειτουργεί ως συνόπνευμα σε πληγή. Αυτό λοιπόν είναι ένα υγρό λιδοκαίνης τετραχαΐνης που δημιουργεί αναλγησία τοπική και σε λίγο θα έχεις καμία αίσθηση ενόχλησης. Έως τώρα πώς το ένιωσες? Ήταν κάτι... Δεν μπόνεσες, ήταν κάτι το οποίο σε ενόχλησε ιδιαίτερα. Συνεχίζουμε στην επόμενη μεριά μας. Αυτό που κάνω είναι λιγάκι, εγώ πιστεύω λίγο στην αναρχία των τριχών, όχι στις τέλειες δομές. Αυτό που ακούσατε και το σκυλί μου, έχουμε και τον τόρο παρέα. Η φυσικότητα έχει να κάνει με την αναρχία στην δομή της τρίχας, δηλαδή πρέπει να δημιουργείται η αίσθηση ότι οι τρίχες περιπλέκονται με έναν τρόπο που δεν είναι η μία πλάι στην άλλη, δημιουργώντας την αργία, αλλά να πλέκονται και να έχουν μία φυσικότητα. Αν μπορούμε να δούμε ήδη, έχουν αρχίσει τα πρώτα τριχάκια να εμφανίζονται. Γλυκά, όμορφα, χωρίς κάποια υπερβολή.
καθαρίζω το μοντέλο μου, καθαρίζω και την άλλη μεριά, σου δώσω πάλι ένα αλγητικό. Νιώθεις να τσούζει λίγο, πώς το νιώθεις? Καθόλου. Ωραία. Εδώ φτάσαμε στο τέλος της εφαρμογής, Όλγα. Βλέπουμε τη φίλη μας την Όλγα με τελειωμένο το φρυδάκι της. Βλέπετε ότι φαίνεται να υπάρχει τρίχα, ενώ στην ουσία φυσική τρίχα δική της δεν υπήρχε. Δεν έχει καμία υπερβολή, γράφει πάρα πολύ όμορφα. Όλγα, που το είδος σου άρεσε? Τέλειο. Ήταν πολύ όμορφο. Πάρα. Σου πηγαίνει σε γλυκένη και δεν έχει πραγματικά καμία υπερβολή. Και φαίνεται ακριβώς αυτό που λέμε τρίχα-τρίχα. Εδώ φτάσαμε στο τέλος της εφαρμογής. Βλέπουμε την Όλγα, το αποτέλεσμα του φαίνεται πάρα πολύ όμορφο και φυσικό. Είναι αυτή την τελικά του. Όλγα, σ' άρεσε? Τέλεια. Λοιπόν, για τις φίλες που μας παρακολούθησαν, θέλω να πω ότι αν και εσείς θέλετε ένα έτσι όμορφο, τέτοιο όμορφο φρύδι σαν της Όλγας, μπορείτε να με βρείτε στην σελίδα μου Χριστίνα Μαυράκη Dermo Makiyaj. Εκεί θα βρείτε και τα τηλέφωνά μου και να πω ότι δεν με βρίσκεται μόνο Αθήνα, αλλά και Λάρισα, Καλαμάτα, Αγρίνιο, Πάτρα. Άρα λοιπόν, φίλες μου, ελάτε να έχετε κι εσείς έτσι να κάνουμε αυτή την εφαρμογή την όμορφη, να αποκτήσετε τα φρύδια που σας αξίζουν, γιατί αυτό λέω πάντα, και να γνωριστούμε και να δείτε ότι όλο αυτό τελικά είναι κάτι πολύ όμορφο, κάτι που δίνει αυτοπεποίθηση στις γυναίκες και νομίζω ότι τους μειώνει από το χρόνο του να ετοιμαστούν, γιατί ένα πολύ όμορφο φρύδι δίνει πάντα μια πολύ καθαρή φροντισμένη εικόνα σε κάποια κοπέλα η οποία έχει κάνει την ανάλογη εφαρμογή. Σας χαιρετούμε, ευχαριστούμε για το χρόνο που μας διαθέσατε και ελάτε να κάνουμε φρύδια, τι άλλο, και όχι μόνο. Σας καλωσορίζω, αγαπητοί κυρίες και κύριοι. Με λένε Μαρίνα Παπαδοπούλου. Εκπροσωπώ τη δική μου μάρκα κοσμημάτων Παμαρίνη. Θα δείτε όλα αυτά τώρα.
Λοιπόν, ευχαριστώ για την προσοχή σας. Για να παραγγείλετε τα κοσμήματα της αρεσκίας σας, γράψτε μου επευθείας στο Instagram Jewelry Pamarini Jewelry. Δείτε περισσότερα έργα στον εστότοπο Life Master Ρου Παμαρίνη.